ηχόσιμο. Με άλλα λόγια, είναι ένας ήχος ο οποίος χαρακτηρίζει την περιοχή και φέρει μια πληροφορία πάνω του, η οποία είναι η ώρα, έτσι. Αυτή ήταν λοιπόν η βασική ιδέα, να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον ήχο και στο χώρο και στη μνήμη των ανθρώπων, φυσικά από μια σύγχρονη ματιά. Και δημιουργήθηκε αυτό, το οποίο πήρα να πω και λίγο για το έργο, πολύ σύντομα, γιατί ξέρω όλοι κρυώνουν τώρα εδώ. Πήρα λοιπόν ηχογράφηση από καμπάνες ήχους, έκανα μια ανάλυση σε ειδικά software και σε κάθε όροφο, αυτό το οποίο ονομάζουμε φάσμα του ήχου, σε κάθε όροφο έβαλα ένα μέρος αυτού του φάσματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, και φυσικά το μετέτρεψα ηλεκτρονικά, να δημιουργηθεί ένα είδος ηχοπεριπάτου μέσα και, με άλλα λόγια, το ίδιο το κτίριο να μετατραπεί σε μια γιγαντιά καμπάνα. Έχουμε λοιπόν ένα βιωματικό, θα λέγαμε, και έτσι λέγεται κιόλας, είναι βιωματική η τέχνη αυτή. Άρα μπαίνουμε μέσα στον χώρο για να βιώσουμε κάτι, και αυτό το κάτι είναι αυτός ο πύργος με τη μνήμη του, με τον ήχο του και τελικά με την ολοκληρωμένη ταυτότητά του, να το πω έτσι. Αυτά τα λίγα.